Τα παιδικά χαμόγελα και οι φωνές μικρών παιδιών μονοπόλησαν τη λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή στο πέραμα Μυλοποτάμου. Στη μεγάλη πλατεία του χωριού συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ξεφεύγοντας για ένα βράδυ από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και απολαμβάνοντας τη μουσική και τις διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις. Για τα παιδάκια ήρθαμε και για τους μεγάλους, όχι μόνο τα παιδάκια. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα περνάνε. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, μια χαρά, τέλεια. Πολύ ωραία περνάνε, διασκεδάζουν, τους αρέσει. Καλές γιορτές. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τον πολιτιστικό σύλλογο που με μεράκι και αγάπη διοργάνωσε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια εκείνη τη μαγική βραδιά που χάρισε χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Στολίσαμε το πέραμα. Όσο καλύτερα μπορούσαμε, επικεντρωθήκαμε στο σύμβολο του οικισμού, την σιδερένια γέφυρα, που όπως θα μπορείτε να δείτε κι εσείς, έχουμε φτιάξει το περίγραμμα και έχουμε βάλει και από πάνω φωτισμό, είναι πολύ όμορφη. Όταν κάνεις κάτι, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και σε επιβραβεύει και εμείς θέλαμε να κάνουμε τα παιδιά χαρούμενα. Οπότε όσο μπορούσαμε, δημιουργήσαμε ένα γιορτινό κλίμα και μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος και ειδικά τα μικρά παιδιά που αυτές οι μέρες η αλήθεια είναι ότι είναι για τα παιδιά. Βοηθάει και ο καιρός, οπότε θα πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία βραδιά η απόψινή. Το πέραμα είναι μια δυνατή κομμόπολη, οπότε ήταν αναμενόμενο ότι θα έχουμε αυτή τη συμμετοχή εδώ σε αυτό το χώρο. Θέλουμε να δώσουμε συγχαρτήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος για αυτή την πρωτοβουλία και να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη χαρά να δουν τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, να θαυμάσουν την παιδική χοροδία του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε παζάρι χριστουγεννιάτικων ειδών, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό, ενώ ο μάγος τετέλος διασκέδασε μικρούς και μεγάλους με τα μαγικά του κόλπα. Ταυτόχρονα έγινε συλλογή μεταχειρισμένων και νέων παιχνιδιών και βιβλίων που θα προσφερθούν στην αίθουσα αναμονής της παιδοαιματολογικής του Παγνή.